Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ολονυχτία έκαναν χθες το Υπουργείο Οικονομικών Τρόικα και Οικονομικό Επιτελείο με σκοπό να κλείσουν το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμών υποθέσεων πριν την αναχώρηση των δύο πλευρών σήμερα το μεσημέρι για το Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και μετά το Eurogroup, αλλά δεν τίθεται θέμα για τη δόση, όπως διαβεβαιώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Επαναλαμβάνεται σήμερα το πρωί η συνάντηση της Τρόικας με τον Γιάννη Στουρνάρα για να μπουν οι τελευταίες πινελιές στα εκκρεμή ζητήματα και κυρίως στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων που πάει και αυτό να κλείσει πριν αναχωρήσει ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα το μεσημέρι για το άτυπο Eurogroup στο Δουβλίνο. Η κυβέρνηση θέλησε από χθες να τελειώνει με όλα τα θέματα, γι' αυτό και πραγματοποίησε συσκέψεις μαμούθ που ξεκίνησαν από τις 12 το μεσημέρι, που συμπεριλάμβαναν μίνι γεύμα με κρύο πιάτο εντός του Υπουργείου Οικονομικών για να μην υπάρξει διακοπή, και έκλεισε ο πρώτος κύκλος στις 6 το απόγευμα, ενώ ξεκίνησαν πάλι τις διαβουλεύσεις στις 8.30 το βράδυ για να κάνουν σχεδόν ολονυχτία και να τελειώσουν στις 4 τα ξημερώματα. Σε άρθρους τα νέα αναφέρουν ότι το Οικονομικό Επιτελείο και η Τρόικα κάνουν ταχύρυθμα σεμινάρια απολύσεων για το πώς θα απομακρυνθούν 2.000 επίορκοι έως τον Ιούνιο και άλλοι 5.000 έως το τέλος του 2013. Μάλιστα, ο Πολ Τόμψεν ζήτησε να ενημερωθεί για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, τις διαδικασίες ελέγχου και πώς είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις, όταν άκουσε ότι στα πειθαρχικά συμβούλια υπάρχουν 3.900 εκκρεμότητες. Όσο είσαστε αντίθετοι, είμαι και αντίθετος να συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα όποιοι έχουν παραβιάσει τον νόμο και είτε έχουν διαπράξει ποινικά δικήματα είτε πειθαρχικά παραπτώματα. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να χαρακτηρίζουμε τις πάσες και τους πάντες επιόρκους, μου δίνεται η δυνατότητα να σκεφτώ, χωρίς να δαιμονοποιώ την κατάσταση, ότι δημιουργούμε ένα ψυχολογικό κλίμα επιόρκων. Ο Γιάννης Τουρνάρας, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγο μετά την πρώτη διακοπή όπου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία των συζητήσεων, δήλωσε: υπάρχει εμπλοκή? Όχι, δεν υπάρχει εμπλοκή. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πού επικεντρώνεσαι τώρα όμως? Κάποιο πρέπει σε, να είναι... Σε όλα, όχι, δεν θα σας πω. Είναι το δημόσιο. Είναι το δημόσιο. Μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν θα έχουμε τελειώσει μέχρι το Eurogroup. Θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Με τη δόση δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, ετοιμάζει η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για τους επιόρκους και τους υπαλλήλους που απουσιάζουν? Όχι. Πάντως, δεν θα υπάρξουν μέτρα για το 2013-2014, αφού έκλεισε το δημοσιονομικό κενό το οποίο η Τρόικα αρχικά ανέβαζε στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Eurogroup της Παρασκευής, οι Υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν το σχέδιο για κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ σε όλες τις προβληματικές τράπεζες, ακόμη και στην Ελλάδα μετά το 2015. Για τη νέα μειωμένη φορολογία στα ακίνητα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγκάνης δήλωσε: αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη είναι να πληρώσει λιγότερο φόρο ακινήτων. Και η κυβέρνηση έχει και δια το στόματος του Πρωθυπουργού ανακοινώσει ότι αυτό το οποίο θα πληρωθεί για το 2013, αυτό που επιβάλλεται για το 2013, θα είναι μειωμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Έλληνα πολίτη να πληρώσει λιγότερο. Από το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν υπουργική απόφαση με την οποία ο φορολογικός έλεγχος, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, θα γίνεται με τον αμερικανικό τρόπο του IRS που έπιασε τον Al Capone. Δηλαδή, ο έλεγχος θα γίνεται με βάση το ύψος των καταθέσεων, των δαπανών, την ύπαρξη σκαφών αναψυχής και πολυτελών αυτοκινήτων, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και χωριστήρια και τα περιουσιακά στοιχεία σε κινητά και ακίνητα. Πρώτοι στο στόχαστρο θα μπουν οι δικηγόροι και οι γιατροί. Ο έλεγχος θα γίνεται με βάση ψηφισμένο νόμο από πέρυσι το Φεβρουάριο που θα προσμετρά τη διαφορά εσόδων και δαπανών.